Η πρώτη web TV της Θεσσαλονίκης, citizentv.gr, κάνει πάρτι στο Citizen Cafe Wine Bar. Σας περιμένουμε την 5η 16 Μαΐου από τις 9 το βράδυ μέχρι όσο πάει στη διεύθυνση Παλαιών Πατρών Γερμανού 12. Με καλό κρασί και δροσερά κοκτέιλς υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με μουσικές επιλογές από τον DJ Νίκο Κόντο. Ελάτε να γνωρίσετε την ομάδα της citizentv.gr και σας περιμένουν και πάρα πολλές εκπλήξεις. citizentv.gr, η πρώτη web TV της Θεσσαλονίκης. Μπα και βενεβενίες, κράτουσε το πτάτους, περπέμνος τεράνιμους, φίκλε τη φυκά τους. Ήσουν πίνουν πόνου, πίνουν πίνουν και νερό τους, πρέπει πίνουν πουλί άλλο τόπο πάνω τους. Μπα και σε παιδί ζητάς, πολύ ερουγένους, θα κοιτέ ασοντητάς, βίντεο του Βένους. Ήσουν πίνουν πόνου, πίνουν πίνουν και νερό τους, πρέπει πίνουν πουλί άλλο τόπο πάνω τους. Είμαι ο Αργύρης Οξάφης, είμαι ένας από την ομάδα Επτάρχεια που ανεβάζουμε την παράσταση Μυστερό Μπούφο. Εκτός από μένα είναι ο Θωμάς Μασχόπουλος που είναι και θα λέει κανείς το κέντρο πυρήνας αυτής της ομάδας, ο σκηνοθέτης και μεταφραστής του έργου. Θάνος Τοκάικης, Άννα Καλαϊτζίδου, Άννα Μάσχα, Γιώργος Χρυσοστόμου, Κώστας Μπερικόπουλος. Είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε χρόνια μαζί. Εγώ με τον Θωμά και την Άννα, τη Μάσχα, δουλεύουμε 15 χρόνια ήδη τώρα. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί στο Θέατρο Αμόρε στην Αθήνα 11-12 χρόνια και με τα υπόλοιπα παιδιά τουλάχιστον 4-5-6 χρόνια με τους περισσότερους δουλεύουμε μαζί, έχουμε ένα κοινό κώδικα και φέρουμε την παράσταση η οποία το χειμώνα μας πέρασε στην Αθήνα ήταν, θα λέει κανείς, ας πούμε, η έκπληξη της σεζόν, μια παράσταση όπως βλέπετε χωρίς σκηνικά, χωρίς κουστούμια, χωρίς φώτα, χωρίς μουσικές. Ενώ να παίζουν εγγραφημένες, χωρίς τίποτα. Μια παράσταση που δεν χρειάζεται τίποτα, μόνο ηθοποιούς και κοινό. Τίποτα άλλο. Τέρο Μπούφο, ηλιάς κωμικό μυστήριο. Τι έννοια είναι με αυτόν τον όρο, Οντάριο Φω? Το έχει κλέψει ο Οντάριο Φω αυτόν τον όρο από ένα έργο του Μαγιακόφσκι του 1920. Αυτό που εννοεί είναι ότι έχει να κάνει με τη φύση της παράστασης. Αυτή η παράσταση είναι σκηνές κομικές που διακόπτανε το μεσαίωνα ιερές παραστάσεις, παραστάσεις εκκλησίας. Που ήταν στην Καθολική Εκκλησία, έτσι, που τα λέγανε λειτουργικά δράματα αυτά τότε. Ήταν παραστάσεις που ήταν τα θέματα τους παρμένα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και ξαφνικά όταν έγινε αυτό σαν διάλογος, ας πούμε, και η πρώτη καταγεγραμμένη είναι η σκηνή που πάνε οι μυροφόρες να σαβανώσουν το πτώμα του Κυρίου, το σώμα του Κυρίου και τους εμφανίζεται ο Άγγελος Κύριο και τους λέει μην ψάχτε ένα ζωντανό ανάμεσα στους πεθαμένους και έτσι τους αναγγέλει το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Και αυτός ο διάλογος που έγινε ξαφνικά σαν πραγματικός διάλογος ξαφνικά άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και στους ιερείς άρεσε που άρεσε, το μεγαλώσαν το σκετσάκι, το κάνανε ολόκληρο θεατρικό. Ο κόσμος από 5-10 που ήταν, τώρα μιλάμε για το 1000 μετά Χριστόν, έτσι, στην εκκλησία τους 100 γίναν 1000, γίναν 2000, γεμίσανε οι εκκλησίες κόσμο, δεν χωράγανε, βγήκαν έξω στα προάβλια κτλ. Έχει τεράστια επιτυχία αυτό. Είναι μικρά σκετσάκια η παράσταση. Μπορούμε να το θεωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, να το πούμε έτσι. Οποτεδήποτε βάζω μια ταμπέλα πάνω σε κάτι, δεν είμαι ικανοποιημένος με τίποτα. Ίσα-ίσα λέω δεν είναι αυτό. Για να καταλάβει ο κόσμος πρέπει να έρθει. Και αν έρθει νομίζω θα καταλάβει αυτό που ήξερε από παλιά. Το λέω έτσι λίγο γενικά, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκεκριμένο αυτό που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Όπως εσύ την είδες την παράσταση χθες, έχει άμεση σχέση με τη ρίζα του θεάτρου. Δεν έχει τίποτα πέρα από τα βασικά στοιχεία, όπως σας είπα και πριν, τον ηθοποιό και τους θεατές. Χρειάζεται από εμάς μια απόλυτη εγρήγορση, απόλυτη ετοιμότητα σε σχέση με το τι κοινό έχουμε, την φάση την προσωπική που είμαστε εμείς και το τι μπορεί να γεννήσει, με αφορμή αυτά τα κείμενα, αυτή η συνάντηση, ημών και ημών. Ποια ιστορία ξεχωρίζει εσύ και για ποιο λόγο? Θα πω ότι ο Ντάριο Φω θεωρεί την κορονίδα, ας πούμε, την κεντρική του ιστορία, που την παίζει σχεδόν πάντα, τη γέννηση του γελοτοπίου, που την κάνει ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου.
Γιατί τον αφορά πάρα πολύ άμεσα αυτό το θέμα και για προσωπικούς λόγους, αλλά και σε σχέση για το λόγο που το κάνει όλο αυτό. Ο ίδιος ο Οντάριο Φώ δεν θεωρεί τον εαυτό του ηθοποιό. Πιστεύω ότι είναι γελοτοποιός. Εγώ λέω είμαι γελοτοποιός. Και μάλιστα γελοτοποιός του λαού. Δεν είμαι γελοτοποιός του βασιλιά, δεν είμαι γελοτοποιός του πλούσιου κτλ. Που να με έχει στην αυλή του. Είμαι γελοτοποιός του λαού. Από αυτούς δηλαδή που βγαίνουν στον δρόμο, μιλάγανε την κανθομιλουμένη και όχι τα λατινικά, ας πούμε, κτλ. Και μιλούσαν απευθείας άμεσα στον κόσμο, λειτουργούσαν και σαν εφημερίδα της εποχής, μεταφέροντας νέα από μια πόλη σε άλλη, λέγοντάς τους αυτό που όλοι ξέρανε για τις παρανομίες που έχει κάνει ο Δήμαρχος, ο Λουδοβίκος, ο Πάπας, ο Τάδε Ιερέας κτλ. Με ένα πιο αστείο, υπόγειο, κωμικό, ποιητικό τρόπο πολλές φορές. Και με αυτόν τον τρόπο συνεννοούντουσαν όλοι μεταξύ τους και γεννιόταν το γέλιο και ξεφοβόντουσαν οι άνθρωποι. Το γέλιο ξεφοβίζει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Το γέλιο είναι ικανό να σε κάνει να ξεφοβηθείς, ακόμα και το θάνατο. Mm-hmm. Καμιά φορά. Διδάσκεις υποκριτική στο Οδείο Αθηνών. Είναι για σένα, τι σημαίνει υποκριτική, το τι διδάσκεις. Διδάσκεις και διδάσκεσαι. Όχι. Δεν διδάσκομαι με την έννοια, με τον ίδιο τρόπο που διδάσκω. Περισσότερο αυτό που παίρνω έχει να κάνει με, σαφέστατα καλυτερεύει τη δουλειά μου, αλλά έχει να κάνει με το τι συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι ο κόσμος, ποιοι είναι οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Σε κρατάει επίκαιρο. Όταν αντιλαμβάνεις, όταν καταλαβαίνεις το πώς σκέφτεται ο άλλος άνθρωπος τώρα. Δεν αποκλείεται να έχουμε τα ίδια μυαλά, εγώ, εσύ. Δεν γίνεται να έχουμε τα ίδια μυαλά και δεν πρέπει να έχουμε τα ίδια μυαλά. Αλλά αυτή η συνεννόηση, η συζήτηση, ο διάλογος μεταξύ μας διαφορετικών γενεών και προς τα πάνω και προς τα κάτω, εμένα με κρατάει, έχω την αίσθηση ότι με κρατάει επίκαιρο. Μου αναζωογονεί συνέχεια την αίσθηση το ποια ιστορία, πώς μεταβάλλεται η ιστορία μου σε σχέση με το τώρα. Το λέει και ο Ντάριο Φώ, λέει ότι πρέπει να μάθουμε να λέμε την ιστορία μας ο καθένας, τη δικιά του ιστορία. I'm